Σε τροχιά ύφεση βρίσκεται η Ευρωζώνη, όπω αποδεικνύουν τα στοιχεία που δίνονται στη δημοσιότητα. Ενώ την ίδια ώρα τον προβληματισμό εντείνει και το νέο ρεκόρ καταθέσεων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. απόδειξε ότι η ρευστότητα στην αγορά περιορίζεται αισθητά. η ο Ηλία και Κατάρι στο στούντιο και περιορίζεται πανευρωπαϊκά. Ακριβώς. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Τελείωσαν στην Ελλάδα, το οι διακοπέ, τελείωσαν οι γιορτέ και η ανασφάλεια επιστρέφει στην Ευρώπη mm -hmm. και στι τράπεζε και στην πραγματική οικονομία, αλλά και στι προοπτικέ τη. Λοιπόν, ε, εκεί που είχαμε μία ελπίδα ότι με το 2012 όλα αυτά τα η ρευστότητα που είχε Δώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στι εμπορικέ τράπεζε τη Υπήρου, θα άρχιζαν να κάνουν παιχνίδι, να το πούμε έτσι, να το δανείζουν η μία στην άλλη και επομένω να μπουν στην πραγματική οικονομία. Αυτό το πράγμα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται προ το παρόν. Επέστρεψαν κεφάλαια ρεκόρ οι εμπορικέ τράπεζε τη Ευρωζώνη, 453 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δείχνοντα έτσι και μάλλον επιβεβαιώνοντα τα στοιχεία που βγήκαν και σήμερα ε, και δείχνουν ότι η πραγματική οικονομία στην Ευρώπη, ο ιδιωτικό τομέα, έχει μπει για τα καλά σε μία φάση. Όχι η Γαλλία, όχι η Γερμανία, αλλά όλε οι υπόλοιπε χώρε πραγματικά βλέπουμε την οικονομική δραστηριότητα στι υπηρεσίε, στη μεταποίηση με δείκτε, ξαναλέω, τη πραγματική οικονομία, δηλαδή αυτά που mm -hmm. θα έρθουν σε λίγου μήνε με βάση τι παραγγελίε που κάνουν οι managers κτλ. Βλέπουμε ότι αρχίζει να επιβραδύνει πολύ έντονα. Και αυτή είναι μία ύφεση η οποία εντείνεται και έχει ένα έξτρα ρίσκο, την τιμή του πετρελαίου, η οποία με το που μπαίνει το 2012 αρχίζει και παίρνει την ανιφόρα και μάλιστα πολύ έντονα. Και παίρνει την ανηφόρα, γιατί έχουμε και εξελίξει στο θέμα του Ιράν και θα τι δούμε και στη συνέχεια. Εξελίξει που έχουν να κάνουν ακόμα και με την υποβολή εμπάργκο στι εισαγωγέ πετρελαίου στην Ιράν Ακριβώ. Την παραμονή τη πρωτοχρονιά, ο Μπαράκ Ομπάμα υπέγραψε τι επόμενε κυρίω για το Ιράν, οι οποίε θα λειτουργήσουν, θα μπουν σε εφαρμογή από τον, από τον έκτο μήνα, mm -hmm. από τον Ιούνιο. Μέχρι τότε λοιπόν αρχίζει και μετρά αντίστροφα η, το, η γεωπολιτική. Έτσι, το γεωπολιτικό. Και ενδιαφέρον το διάγραμμα του πώ εκτοξεύτηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου με το που έγινε. Ε, ε, Εκπλήσει και μπορούμε να βλέπουμε. το δούμε. Μόλι ε, διέρευσε από Ευρωπαίου αξιωματούχου στο Reuters ότι οι Ευρωπαίοι καταρχά συμφωνούν ναι. στο να μην να, να επιβάλλουν εμπάργκο εξαγωγών του Ιρανικού πετρελαίου. Κάτι που δεν έχει γίνει από το 1979 mm -hmm. και κάτι το οποίο θα επηρεάσει πολύ τι νότιε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίε εξαρτώνται από το πετρέλαιο, αλλά και την Τουρκία, η οποία mm -hmm. και αυτή εισάγει το 1 τρίτο του πετρελαίου, το οποίο στη συνέχεια εμπορεύεται από το Ιράν. Μάλιστα, ο Υπουργό Εξωτερικών τη Τουρκία, ο κ. Νταβούτογλου, Βρίσκεται στην Τεχεράνη, mm -hmm. προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με του Αμερικανού για να ζητήσουν εξαίρεση από αυτό το νέο γύρο διαπραγματεύσεων. Οι Ευρωπαίοι όμω δήλωσαν σήμερα ότι συμφωνούν καταρχήν στην, σε αυτή την απόφαση mm -hmm. και επομένω θα συνταχθούν. Θα δούμε τι θα γίνει με την αντικατάσταση των πετρελαϊκών εισαγωγών στι νότιε δου... χώρε μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Ακριβώ. Να δούμε λοιπόν ποιε άλλε πηγέ τροφοδοσία θα βρεθούν. Ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σε ευχαριστούμε πολύ η και να πάμε στο Δημήτρη Θωμά να μα δώσει όλε τι τελευταίε εξελίξει που υπάρχουν στο θέμα, Δημήτρη. Ε, καλησπέρα, λίδα, κυρίες και κύριοι. Αγωνία για τι εξελίξει. Σε συμφωνία επί τη αρχή για την επιβολή εμπάργκο στι εισαγωγέ πετρελαίου από το Ιράν, κατέληξαν οι κυβερνήσει των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο διπλωματικέ πηγέ, το μόνο που έχει απομείνει να αποφασιστεί ναι. είναι η χρονική στιγμή για την επιβολή του εμπάργκο. Σύμφωνα με τι πηγέ, οι συζητήσει διεξήχθησαν τι τελευταίε ημέρε του Δεκεμβρίου και όσε χώρε εξέφραζαν αντιρρήσει τη Ιράν. Οι απειλέ του Ιράν ότι θα κλείσει τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ, από τα οποία ξεπερνάει το 40% τη παγκόσμια θαλάσσια κυκλοφορία για τη μεταφορά πετρελαίου. Σε περίπτωση κυρώσεων κατά των Ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, δείχνουν ότι οι διεθνεί πιέσει έχουν αποτέλεσμα, αναφέρει το State Department, απαντώντα τι προειδοποιήσει τη Τεχεράνη να μην ζητήσουν οι ΗΠΑ την επιστροφή Αμερικανικού αεροπλανοφόρου στον Περσικό κόλπο. Ο εκπρόσωπο του Πενταγώνου δήλωσε ότι το πολεμικό ναυτικό λειτουργεί μέσα στα πλαίσια τη διεθνού νομοθεσία και δεν σκοπεύει να αποσύρει τα πολεμικά πλοία από την περιοχή. Τι τελευταίε ημέρε το Ιράν έχει πραγματοποιήσει πυραυλικέ δοκιμέ καθώ και σειρά ανακοινώσεων σχετικά με την εξέλιξη του πυρηνικού προγράμματος. προγράμματο. Mm -hmm. Παράλληλα, η Κίνα δηλώνει αντίθετη με τι μονομερείς κυρώσει κατά του Ιράν, ενώ ο Υπουργό Εξωτερικών τη Τουρκία, Αχμέντα Βούτογλου, ξεκινά επίσημη επίσκεψη στην Τεχεράνη. Μια Λίδα. επίσκεψη που θα έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον να την παρακολουθήσουμε, όπω και την εξέλιξη του θέματο στη συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.